Για αυτά λοιπόν, τα προϊόντα τα οποία. Ναι, λέει ο κύριο Κρέκα, κύριε Γκιουλέκα, 3.900 κωδικοί. Οι κωδικοί, να πούμε βέβαια, είναι ίδια προϊόντα. Δεν ξέρω πόσα είναι τα βασικά προϊόντα. Ο κύριο Κρέκα μαζί μα. Καλημέρα, καταρχήν. Ο κύριο Σιμώνα και Δίκο Γκλου ΣΥΡΙΖΑ. Και κύριο θα το πάσω γρήγορα. Καλημέρα. Τρει βουλευτέ εδώ πέρα. καλό Πολύ αισιόδοξο τα ακούω. Μακάρι, εγώ δεν λέω, αλλά πολύ αισιόδοξο τα ακούω. Δεν υπάρχει ούτε αισιόδοξο σενάριο με την έννοια πανηγυρίζουμε, τα με τελείωσε. Ούτε όμω ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν γίνεται τίποτα, είναι όλα κατεστραμμένα κτλ. Είναι μια διαρκή μάχη. Αυτή τη μάχη τη δίνει η κυβέρνηση όσο διαρκεί. Έχει πει ο ίδιο ο Πρωθυπουργό που θα είναι κοντά κυρίω στου πιο αδύναμου Έλληνε, στα οικονομικά ασθενέστερα εννοώ εισοδήματα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι μια μάχη η οποία δεν μπορεί να τελειώσει από μια στιγμή στην άλλη. Με διαρκή ελέγχου, με πολύ αυστηρά πρόστιμα και με όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώνονται. Γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, από τη μία το κράτο να κάνει το αυτονόητο, την υποχρέωσή του δηλαδή να ελέγχει και τα λοιπά, και αυτό προσπαθεί να κάνει και το εντείνει η κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά όμω, θα πρέπει να ξέρουμε και εμεί του καταναλωτέ ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μα εξαπατούν ουσιαστικά και σχοροκερδούν σε βάρο μα. Γιατί εγώ δεν θα πάω να αγοράσω το προϊόν τη ΤΑΔΕ ή τη άλλη βιομηχανία. Όταν ξέρω ότι ξαφνικά αυτοί μου δίνουν εκείνα τα γνωστά δύο στην τιμή του ενό κτλ. Δίθεν προσφορέ, και τελικά με χαρά ένα από πάνω. Νομίζω δεν πρέπει ότι, δηλαδή... να μα το πει και η κυβέρνηση ποιοι είναι αυτοί. Ε, μα ασφαλώς και ε, δηλαδή, τα λένε. Η ε, περασπιστής άποψη του Πασόκο κύριος Γκιουλέκα, που οχι, ζητάει να, δηλαδή. να, λέμε, να λέει η κυβέρνηση, πολύ σωστά το λέτε, δεν το λέω, μην, το, μην, το, μην, σας, προ, μην σας προβοκάρω, λέω ότι συμφωνούμε ότι η κυβέρνηση, γιατί εμεί καταθέσαμε, εγώ κατέθεσα ε, γι' αυτό ε, ε, τροπολογία, να μα λέει ποιο προϊόν Εσκροκερδί για πολύ σωστά το Με είπατε το κύριε Βουλέ. Όχι, όχι ποια εταιρεία, πια εταιρεία και τα προϊόν, 500 προϊόντα. Και προϊόν ποια και προϊόν, ποια εταιρεία. Προϊόν, για να μπορούμε, προϊόν, και εμείς, ναι. Ναι. να μπορούμε Πάντως και εμεί να μπορούμε και εμεί να το. Σε αυτό Πάντως. δεν υπάρχει, πολύ σωστά, συμφωνούμε. Μόνο η πρόταση τη Νέα Δημοκρατία, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. είναι ένα συνολικό πρόβλημα. Ασφαλώ η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να το αντιμετωπίσει. Αυτή είναι η υπεύθυνη, αυτή κρατάει τι τύχε μα στα χέρια τη. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η μάχη είναι διαρκή. Δηλαδή και τα επιδόματα, αλλά και τα σταθερά μέτρα, πέρα από αυτά που είπε ο Κώστας Κρέκας, ο ο Υπουργό Ανάπτυξη, και όλα αυτά τα οποία έγιναν, ότι για πρώτη φορά δημόσιοι υπάλληλοι μετά από 14 χρόνια παίρνουν αυξήσει, ότι αυξάνεται δύο φορέ ω τώρα ο βασικό μισθό έχει πάει στα 7,80. Δεν ισχυρίζουμε ότι είναι πολλά προ Θεού. Λέω όμω ότι από τα 680 που ήταν. Κύριε ναι, κύριε Κουλέκα, ναι όμως. δεν ισχυρίζουμε ότι είναι πολλά. Αλλά αυτό κύριε, είναι φτά, το πρόβλημα. Εξανεμίστηκαν θες, από αυτό το πράγμα. Από την θες ακριβία. ο Μητσοτάκη βγαίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο και λέει: Στο επόμενο συμβούλιο προσδιορίζουμε τη νέα αύξηση στο βασικό μισθό. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα στοιχεία του Ιωβέ. Σταδιακά, ότι ουσιαστικά και του ΟΣΑ ότι χάνουμε ένα μισθό το χρόνο από την ακρίβεια. Αυτό το πράγμα όμω, όσε καλέ προοδευτικέ κινήσει για κάνει η κυβέρνηση, άμα μου εξανεμίζεται με ένα η οποιαδήποτε αύξηση, στο τέλο το λίθο των το αναθέματο, ξέρετε ποιο τον παίρνει. Μα δεν είναι θέμα λίγο αναθέματος, ναι, ας πω, πω κάτι έννοια, κυβέρνηση θα εισπράξει, την έννοια... θα εισπράξει τελικά α, την ψήφο του ελληνικού λαού και για τα θετικά, έτσι, ή την άρνηση του ελληνικού ναι. λαού και τα αρνητικά. Κύριε, τεστά. κύριε λέγα, να βλέπω να... όμως ότι ασχολείστε με την ακρίβεια, η κυβέρνηση συγκεκριμένα ασχολείται με την ακρίβεια, εσείς προφανώς, και υπερασπίζεστε προφανώς τα μετά της κυβέρνησης, ασχολείστε επιδερμικά, επιφανειακά. Να μειώσω λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, τσίκι τσίκι Λέα. από εδώ. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιε αόρατε δυνάμει, οι οποίε κάνουν κουμάντο στην ουσία. Υπάρχουν, τα λέγαμε πριν, προφανώ ε. καρτέλ, και υπάρχουν προφανώ οι μεσάζοντε, οι οποίοι δεν του αγγίζει κανένα. Εκεί τι γίνεται. Εκεί δεν μπορεί κανένα να του αγγίξει καμία Όχι κυβέρνηση χωρίς, χρονικά. Τα 12 εκατομμύρια πρόστιμα που επιβλήθηκαν και εισπράχθηκαν, οι πάνω από 20.000. Σε εταιρείε. Αυτά είναι απευθεία. Εδώ μιλάμε, Όχι, σας τα λέω. Εδώ μιλάμε για, τον, για τον παραγωγό που πουλάει Αλλά 20 λεπτά, και ξαφνικά φτάνει σε μένα κινούν. στο, στο ράφι να το παίρνω 3 Συμφωνώ. ευρώ. Και 5 ευρώ. Άρα, ξέρετε όμω πού διαφωνώ. Στο γεγονό 5 ευρώ. ότι ε, ασκείται κριτική φυσικά από διάφορε πλευρέ για όλη αυτή την κατάσταση, όπω αυτά που αναφέρετε και εσεί τώρα, το, του ισχυρισμού αυτού. Ακούω όμω κάποια στιγμή ότι ασκείται και κριτική από κάποιε πολιτικέ πλευρέ, από κάποια το... κόμματα. Τα οποία είχαν εξαπατήσει εντελώ τον ελληνικό λόγο Και απορώ, δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτά που έλεγα, τα, συ, τα μέτρα τα οποία είναι σταθερά και σίγουρα, όπω η αύξηση του κατώτατου μισθού κτλ., είναι βήματα προ σωστή κατεύθυνση γιατί προσπαθούν να ενισχύσουν όσο είναι δυνατόν, όσο επιτρέπει δυστυχώ ναι. η εθνική μα οικονομία, το εισόδημα του Έλληνα. Όσο πολίτη. δεν τα αγγίζεται όμω αυτά τα συμφέροντα, α το ονομάσουμε γενικά, ξέρετε τι λέει ο κόσμο, Ότι Εντάξει. Κύριε και κύριε Κολουθά, το καθημερινά. Κύριε Κολουθά, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κανένα στο απειρόβλητο και νομίζω ότι τα πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί δεν έχουν επιβληθεί προ μία κατεύθυνση. Επιβάλλονται όπου εντοπίζονται, ναι. όπου εντοπίζονται και φαινόμενα εσωτερικά. Απλά, απλά είστε πέντε χρόνια κυβέρνηση και βάλετε πρόστιμα το καλοκαίρι και μετά. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όχι, όχι. πρόστιμα Οι, έλεγχοι, πρόστιμα πριν. οι έλεγχοι γίνονται. Ναι. Οι έλεγχοι γίνονται, αλλά μην ξεχνάτε ότι η ακρίβεια σε αυτή τη διάστασή τη έτσι, τα τελευταία δύο χρόνια. Έχει, δυστυχώς δυόμιση, τα τελευταία δύο πέρα. χρόνια έχει εκτιναχθεί. Γι' αυτό ακριβώ έχουν ενταθεί ακόμη περισσότερο και η έλεγχη και η επιβολή του προστίμου. Θα σα ρωτήσω, πόσε φορέ του τελευταίου μήνε έχουμε ακούσει ότι η ακρίβεια θα παταχθεί και ουσιαστικά δεν έχει γίνει τίποτα. Ξέρετε τι κάνει η κυβέρνηση. Είναι ένα προϊόν το οποίο έχει αυξηθεί, ας πούμε, την τελευταία διετία 100% και τώρα πανηγυρίζουμε αν θα μειωθεί 15%. Όπω πολύ σωστά είπατε, αν δεν γίνουν έλεγχοι από την παραγωγή μέχρι το ράφι και αν δεν γίνουν διαρθρωτικέ αλλαγέ. Γιατί η χώρα μα, μην γελιόμαστε, είναι ένα τεράστιο και απέραντο καρτέλ παντού. Από την ενέργεια και την κινητή τηλεφωνία μέχρι τα σούπερ μάρκετ. Αυτό λοιπόν θα συνεχίσει. Τα δε πρόστιμα είναι χάδι σε σχέση με αυτά που βγάζουν. Δηλαδή δεν του νοιάζει να σχοκερδούν και α πληρώνουν τέτοιου είδου πρόστιμα. Τώρα, εδώ δεν έχουμε και το ισχυρό καταναλωτικό κίνημα που έχουμε σε άλλε χώρε. Αυτό είναι γεγονό. Αλλά νομίζω ότι τέτοιου είδου μέτρα δεν θα έχουν το αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούμε και θα το αφήσουμε Τι Γιατί δεν το κάνει δε, δε η κυβέρνηση, Γιατί δεν σπάει τα αυγά, αυτά Νομίζω ότι ακριβώ έχει κάποιου ισχυρού φίλου και νομοθετεί γενικότερα έχοντα στο μυαλό να μην πειράξει τέτοιου είδου συμφέροντα. Καταλάβατε τι λέει. Είναι δηλαδή, αυτό που λέει αντιπολίτευση, αυτό είναι και ο πολίτη. Λέει... Του προστατεύει. Βέβαια, προστατεύει. Για κάθε κυβέρνηση αυτό έτσι. Δεν συμβαίνει. Είναι πιο σοφανό. Για να κλείσω, το οποίο το λένε οι καταναλωτέ. Μου... Επειδή, συγγνώμη, επειδή αυτά τα προϊόντα που είναι σε προσφορά, ε, αυτά τα προϊόντα τα οποία θα έχουν αρχική τιμή δεν θα έχουν προσφορέ, μπορεί τελικά στην τσέπη μα να έχουμε μία ή άλλη. Δηλαδή το ίδιο πράγμα. Επειδή δεν θα έχουμε τι προσφορέ, τελικά ο καταναλωτή να μην ευνοηθεί σε τίποτα. Ναι, αλλά αν είναι fake οι προσφορέ, δεν είναι καλύτερο να, είναι, να λειτουργεί Λέψε, η εκπροσή... Είναι fake. Αυτό είναι Όπως λένε οι καταναλωτικές τελικά. οργανώσεις, δηλαδή το κάνουν, αυτό κάνουν οι έλεγχοι, κύριε αυτό ακριβώς κάνουν οι έλεγχοι. Αλλά επιτρέψτε μου εγώ να φοβάμαι πω. φοβάμαι ότι θα βρούμε διάφορα τεχνάσματα και τελικά ο καταναλωτή δεν θα ωφεληθεί αυτά που περιμένουν και με κάνει διαψευστό. Κοιτάξτε, εγώ σα το λέω και σε αυτό νομίζω δεν διαφωνεί κανένα μα, το κύριο και ο κύριο Σαντινόπουλο, ότι ενώ από την πλευρά των κομμάτων, ότι οι έλεγχοι όχι μόνο πρέπει να συνεχιστούν πολύ πιο δυνατά, πολύ πιο έντονα, αλλά θα πρέπει να είναι και παραδειγματικά Αυτά τα οποία επιβάλλονται, όχι γιατί η πολιτεία εκδικείται, αλλά γιατί πρέπει να στείλει ένα μήνυμα ότι δεν μπορεί κανένα να σχροκερδίσει σε βάρο μα. Για να μην πω το παράδειγμα Ακριβώς. με, το, με του αγρότε το που είχαμε. Σου λέει από το χωράφι μου μέχρι να φτάσει στο ράφι, είναι 5-6 φορέ παραπάνω. Όλα αυτά είναι μέσα στο ράφι. Εγώ ακούω τον κύριο Γκιουλέκα και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε στο εξή. Λέει ο κύριο Γκιουλέκα ότι πρέπει να είναι παραδειγματικά τα πρόστιμα. Να δείτε παραδείγματο χάρη το πρόστιμο που έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις τράπεζε. Έπιασε τι τράπεζε ότι εσχροκερδούν με 1,4 δι και συμφώνησε με τι τράπεζε σε ένα πρόστιμο 40 εκατομμύρια. Μια χαρά το βγήκε των τραπεζών. Εγώ σα ξανα... να ε, πω. Ναι, μια χαρά του <coughs> βγήκε. Όχι, όχι. όχι. Εδώ πέρα δεν μιλάμε γενικώ και, και ορίστου. Μιλάμε συγκεκριμένα. Αυτό λέω Τράπεζε. Έχουν στο 9 μήνο 1,3, 1,3. 1,3,5 δις κέρδη από την εσκροκέρδια στις συναλλαγές μας κλέβουν κάθε μέρα τον κάθε πολίτη από το ATM <coughs> Έρχονται, έρχεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού και λέει ότι οι τράπεζες κλέβουν Έρχονται οι τράπεζες και λένε ναι σας κλέβουμε αλλά κάνουμε διακανονισμό, συμφωνία. συμφωνία και έρχεται και κάνει συμφωνία 40 εκατομμύρια για 1,3 δις. Αυτό γίνεται σε όλες τις εκφάνσεις της αγοράς σήμερα. Άρα δεν ασχολείται με την ακρίβεια, λέτε ασχολείται επικοινωνιακά. επικοινωνιακά. Σε όλες τις εκφάνσεις της αγοράς. Και πάμε τώρα συγκεκριμένα να δούμε. Πάμε στα τρόφιμα. Σε, είπαμε... Τι έχει γίνει που κάποιοι λένε είναι αποτυχημένο ή οτιδήποτε. Πάμε στην πορτογαλικό μοντέλο, που είναι χώρα, ίδια με μας, ίδιο ε, 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 πληθυσμό, σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά. Πόσο είναι ο πληθωρισμός? 1,7%. Στα τρόφιμα ή ο Στα τρόφιμα. Εδώ έχουμε 8,3. Πάμε εδώ. Γιατί έγινε αυτό. Γιατί έγινε αυτό. Πρώτον, γιατί φαίνεται ότι το, όσο κι αν δεν του αρέσει... Το ΦΠΑ, η μείωση του ΦΠΑ έπαιξε ρόλο. Γιατί το ΦΠΑ τι κάνουμε, το μαζεύουμε και το δίνουμε επιδόματα, που χαλάμε σε μια φιλελεύθερη οικονομία που θέλει να υπάρχει τον κύκλο. Αλλά φαντάζομαι και ότι δε... δεν είστε αντίθετοι στο να ενισχύουν. ενισχύει η κυβέρνηση mm. τα στενή εισόδηματα. Μα, μα, μα αυτό έτσι. είναι ένα. Κοιτάξτε, δηλαδή δεν Είναι σαν το Χότζα. Του βάζει όλου μέσα στο, στο σπίτι και μετά αρχίζει και του βγάζει λίγα είναι Και, είναι και έτσι. του λέει: Σε καλύτερα νιώθει. Καλύτερα νιώθει. Όταν έφερε την κυβέρνηση γιατί τη δίνει επιδόματα. Πάμε, ε, πάμε ε, τώρα εντάξει. εδώ. Ε, καλά, Αυτό... εσεί το λέγατε έτσι, ατεναντήρων των επιδομάτων. Λέγατε στον Τσίπρα γιατί δίνει επιδόματα και συνεχίσατε κι εσεί. Πάμε το δεύτερο. Το δεύτερο είναι ότι μειώσαν, οι μειώσει του ΦΠΑ έπιασαν. Οι έλεγχοι φαίνεται ότι έγιναν με το σωστό τρόπο. Και να σα πω κάτι, κύριε Γκουλέκα, πριν σα ακούω, και εγώ νομίζω ότι κάθε βουλευτή έχει. Γιατί δεν κάνουμε ένα παρατηρητήριο τιμών από τον αγρότη. Στο σούπερ μάρκετ. Παρατηρητήριο τιμών, όπω λέει και δεν το έχει κάνει ούτε Τράπεζα τη Ελλάδο, ούτε το Υπουργείο Οικονομία, με τι χρεώσει τη κάθε τράπεζα. Όπω έχετε κάνει στο INGR του καταναλωτή. Εδώ δεν χρειάζεται να, να συμφωνήσουμε, αφού εδώ εμεί συμφωνούμε ότι γίνονται αυτά, πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσουμε να κάνουμε συγκεκριμένα. Εμεί έχουμε προτάσει. Αυτό μπορείτε να το υιοθετήσετε. Και πάω στο τρίτο θέμα. Θα μου επιτρέψετε. Όλα αυτά που βλέπετε έχει και ένα, υπάρχει και ένα άλλο μεγαλύτερο ζήτημα. Και θέλω να σα πω αυτό που σημαίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγεία. Το Εθνικό Σύστημα Υγεία είναι προ κατάρρευση. Οι άνθρωποι, θα σα πω στην Αρκαδία, για να πάνε σε έναν ουρολόγο, θέλουν 8. τα εξωτερικά τακτικά ιατρία του ουρολογικού ναι, τη Τρίπολη ναι, ναι. το Μάιο. Ναι. Στο δεν λειτουργεί ο μαγνήτη, δεν λειτουργεί το τρίπλεξ. Τι γίνεται αυτό. Άρα τι κάνει ο άνθρωπο. Αθήνα. Πάει αυ... Όχι, έξω. Α. Άρα <σου> πού, τι κάνει, πληρώνει. <σου> ναι, 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 ναι. Άρα εδώ ουσιαστικά έχουμε ένα λάθος μείγμα. Αυτό το λάθος μείγμα, εμείς δεν κάνουμε ούτε λέμε πράγματα. Α Με τον κύριο Γκυλόκα συμφωνήσαμε σε δύο πράγματα. Πρώτον ότι πρέπει να λέμε τα προϊόντα, που ναι. Ναι. συμφωνήσαμε τώρα ναι. μεταξύ μας. Ναι. Το δεύτερο ότι πρέπει να υπάρχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που να βλέπουμε πόσο παίρνει στο θείο μου τον πάνω από την Γλανιτσά το γάλα και πόσο το πουλάει η Δέλτα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα άλλα θέματα. Πάμε να δούμε λίγο και το θέμα των τεμπών. Εδώ, στο θέμα των τεμπών, ή. Εδώ γίνεται προ τη δικαιοσύνη. Υπάρχει περίπτωση όμω η, η κυβέρνηση να διευκολύνει, μάλλον η Βουλή να διευκολύνει τη δικαιοσύνη, να κάνει μια προανακριτική επιτροπή, για να δούμε αν υπάρχουν και ποινικέ ευθύνε πολιτικών προσώπων. Να ούτω ή άλλω η η βουλη Ξεκίνησε με την Εξεταστική Επιτροπή. Αυτό το οποίο έκανε σε πολιτικό επίπεδο. Από εκεί πέρα, βέβαια, σε καμία περίπτωση η Βουλή δεν υποκαθιστά τη δικαιοσύνη να το ξεκαθαρίσουμε. Φωνό, αλλά μπορεί να μην είναι καμία, καμία σκιά. Εσείς είστε υπέρ τη σύσταση τη Προνακριτική Επιτροπή για τα τέμπη. Εγώ είμαι υπέρ σε ό,τι χρειαστεί να γίνει για να πέσει άπλετο φω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, δεν υποκαθιστά η Βουλή τη δικαιοσύνη, μην γίνει οποιαδήποτε παρανόηση ότι ξέρετε, η Βουλή θέλει, δεν θέλει, καλή Όσον καλύπτει, αφορά του υπουργού, να με συγχωρείτε. Όσον αφορά του υπουργού, με βάση τον νόμο περί ευθύνη υπουργών, οφείλει να κινεί τη διαδικασία γιατί έχει σταλεί δικογραφία στη Βουλή, η Βουλή πλέον. Μα η Βουλή θα κινήσει τη διαδικασία, διαδικασία, από διαδικασία. τη στιγμή που έφτασε η δικογραφία στη Βουλή. Από εδώ και μπρο, λοιπόν, λοιπόν Έχουμε να δούμε οτιδήποτε. Και βεβαίω όσοι πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, οι υπουργοί, όποιο και αν είναι αυτή τη κυβέρνηση, προηγούμενων κυβερνήσεων κτλ., βεβαίω θα πρέπει να πάνε και να μιλήσουν. Θεωρείτε εσεί ότι μόνο. η ανάληψη πολιτική ευθύνη τελειώνει με την παρέτηση Καραμαλή. Η ανάληψη πολιτική ευθύνη είναι τελείω διαφορετικό από τι ποινικέ που λέγαμε τώρα, ναι, κ. Κορότσμαν. Καλά, έτσι. η Εξεταστική Βουλή είναι πολιτικέ ευθύνε. Ναι. Εξετάζει και θα στείλει πράγματα στη δικαιοσύνη αν χρειαστεί. Εγώ σα είπα ότι ο κύριο Καραμαλή, και αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο, το έχει ναι. πει και ο ίδιο και στη δικαιοσύνη θα πάει να πει αυτά τα οποία ανέλαβε, αυτά τα οποία έκανε και τελικά θα κριθεί από τη στάση Ενώμη. του, όπως θα πρέπει να περάσουν όλοι και να εξεταστούν όλοι οι υπεύθυνοι. Γιατί 57 νεκροί είναι κάτι το οποίο έχει περάσει τα όρια του εθνικού πένθους, ναι. είναι κάτι που πραγματικά σε παγκόσμια κλίμακα, δυστυχώς, στιγματίζει τη χώρα μας, ενώ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε. Οι παθογένειες, λοιπόν... Όλων αυτών των χρόνων <χωρή> από τη μια και τα ανθρώπινα λάθη από την άλλη, οδήγησαν σε ένα τραγικό αποτέλεσμα. Η δικαιοσύνη δεν πρέπει να αφήσει τίποτα χωρί να φωτιστεί. Το κρατάω αυτό που λέει, yeah. και οι ποινικέ ευθύνε να ερευνηθούν. Προφανώ. <χωρή> Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτέ τι μέρε με την ευκαιρία, ή μάλλον με το κλείσιμο ενό έτου από το δυστύχημα Παύλα έγκλημα, ζήσαμε ένα συλλογικό πένθος που, μάλλον ήταν μεγαλύτερο και από πέρσι. Γιατί ο κόσμο. Θέλει πραγματικά να έρχεται και η δικαιοσύνη και να υπάρχει πραγματική απόδοση ευθυνών. Και την ίδια στιγμή βλέπει ότι υπάρχει μια προσπάθεια συγκάλυψη. Είτε μιλάμε για τη Βουλή, όπου άρον-άρον έκλεισε η Επιτροπή, δεν ήρθαν ουσιώδει μάρτυρε. Άκουσαν, άκουσαν τον διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού να λέει ότι δεν είναι ο τάδε συνδικαλιστή, γιατί ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, είναι τριχιαστικό αυτό. Καλούμε του μάρτυρε με βάση τα πολιτικά, πιστεύω. Ε, Επίση, είχαμε την ιστορία, το οποίο, αν θέλετε σε συμβολικό επίπεδο, είναι φοβερό του μπαζώματο στην περιοχή. Έτρεξε ο Περιφερειάρχη εκεί πέρα που δεν έτρεξε για τίποτα άλλο. Κάνανε τον μπάζωμα ενώ περιμένουν ότι θα υπάρξει έρευνα από τη δικαιοσύνη. Και έχουν μια συγκλονιστική αποκάλυψη από την κυρία Καριστιανού προχθέ. Όπου λέει σε εξώδικο που του στυλά ο κύριο Αγοραστό, λέει ότι εγώ το έκανα με εντολή άνωθεν. Μετά από δύο συσκέψει μου είπε ο κύριο Τριαντόπουλο. Και περιμένουν μια απάντηση από τον κύριο Τριαντόπουλο. Έδρασε αυτοβούλο, έδρασε και αυτό με εντολή άνωθεν. Ο κύριο Πρωθυπουργό το ήξερε. Συνεχίζει να απολαμβάνει τι εμπιστοσύνη του οστενού του συνεργάτης. Αυτά είναι ερωτήματα που τα βλέπει και η κοινή γνώμη και πραγματικά ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Και ελπίζω, εν περιπτώσει, αυτά που είχε πει ο κύριο Πρωθυπουργό, σα θυμίζω στη συνέντευξη του κύριου Θοδωράκη, ξεκίνησε λέγοντα σε μια επιζήσασα ότι βάλτε κι εσεί πλάτη και είχε διαβεβαιώσει ότι θα κάνω διεθνή διαγωνισμό για να φέρω Καινούρια ηγεσία στην Τρενοσέ και στο Νοσέ και τα λοιπά. Αν, αν μπείτε στην ιστοσελίδα, αυτή τη στιγμή είναι οι ίδιοι μεταβατικοί που υπήρχαν τότε κομματικά στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Οι δε πρόεδροι οι οποίοι παραιτήθηκαν, αν του δείτε, ήταν ο ένα από τυχόν βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και ο άλλο μέσα στου 50 που είχαν υπογράψει τότε για την ε, υποψηφιότητα Μητσοτάκη. Λοιπόν, έτσι δεν πάμε μπροστά. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο τότε και η Ευρώπη γι' αυτό καταδικαστήκαμε για το κράτο δικαίου. Λοιπόν, ελάτε κύριε Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν. Νομίζω ότι ένα, από ένα, μέσα από ένα θλιβερό και τραγικό γεγονό που ξέρετε, τον πόνο εμεί δεν μπορούμε να τον νιώσουμε. γιατί τον πόνο, κατά κύριο λόγο, τον νιώθουν αυτοί ε, που έχασαν. Εμεί μιλούμε, λέμε με ωραία λόγια, νομίζω ότι πρέπει να αναζητήσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν πρέπει κανένα να ξεφύγει από την ευθύνη που του αναλογεί. Και είναι το πιο βασικό και νομίζω ότι το χρειάζεται η χώρα πέρα από τα τέμπια είναι ένα μήνυμα που πρέπει να σταλεί ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, να ξεφεύγεις από την ευθύνη. Και το δεύτερο είναι, άρα να υπάρξει δικαιοσύνη. Και το δεύτερο είναι, μέσα από αυτή τη τραγική διαδικασία, να μην έχουμε ξανά τέτοια ίδια γεγονότα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα του πολιτικού κόσμου, της πολιτείας. Και σε αυτή τη φάση, αν θέλετε την άποψή μου η κυβέρνηση με τον τρόπο που χειρίζεται η πλειοψηφία ακόμα και στην Εξεταστική Επιτροπή, άνευ λόγου θα έλεγα εγώ, ο τρόπο που τη διαχειρίζεται στέλνει λάθο μήνυμα. Μήπω η πίεση, γιατί είναι λίγο διαφορετικά πλέον η κυβέρνηση, αλλά και άκουσα και τον κύριο Γκιουλέκα να λέει ότι και ποινικέ ευθύνε υπουργών πρέπει να διερευνηθούν. Εντάξει, εγώ, δεν πλέον. εγώ σήμερα και εδώ εμεί πρέπει να ξεκαθαρίζουμε του ρόλου μα. Η ρόλη μα, εμεί η Εξεταστική Επιτροπή έχει συγκεκριμένου ε, ρόλους και συγκεκριμένε αρμοδιότητες. Αυτές θα τους στείλει στη δικαιοσύνη. Mm. Όμως ξέρετε τι συμβαίνει σήμερα που νομίζω ότι ο κόσμος πια αγανακτά και λέει δεν συμβαίνει τίποτα. Mm. Νιώθει ότι θα τελειώσει όλο αυτό και θα καταλήξουμε μόνο στο μηχανοδηγό. Δεν πρόκειται να τελειώσει, yeah. κύριε Κωνσταντινίδη. Ε, ε, μακάρι να το, το εύχομαι. Πάρα πολύ όχι για, 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 και για, να μην μείνει μένει καμία αμφιβολία το η Το χειά, εύχομαι. Το, ευθύνες ευθύνες πραγματικά, πραγματικά. το εύχομαι. Και ποινικέ ευθύνε πραγματικά. που υπάρχουν, κύριε Στάθη. Για όνομα. φοβάμαι ότι θα έχουμε. Τα <στονίδε> αλλά ξέρετε... διαφορετικά πορίσματα από τα 8 κόμματα 9, 9. και θα είναι άλλο ένα χτύπημα στην αξιοπιστία Πάντως, του ελληνικού μου, <συστημά> ξέρετε, κόμματα. και μια ακόμα. Μέσα στην Οδύνη που υπάρχει <συστημά> σε ολόκληρο τον ελληνικό σε όλου μα, βλέπω κάποιου οι οποίοι προσπαθούν να καρποθούν. Πολιτικά μικροκομματικά που αφορούν. Ε, Εργαλοποιούν Ρκαλο... δηλαδή την υπόθεση. Εγώ προσωπικά δεν Κάποιοι το Βλέπετε τώρα. Μην το λέω. Ε, ε, που που το ψήφισμα καθένα. Για τον κύριο Κεδίκολου, μιλάω έτσι. Αυτά που ακούστηκαν αυτέ τι μέρε από το ΣΥΡΙΖΑ. Μία ερώτηση από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Υπέρ των κρατικών πανεπιστημίων ναι. ή κατά. Ακούστε να δείτε. Ε, το Πασόκ έχει ξεκαθαρίσει την άποψή του και προσπάθησε επί Γιώργου Παπαδδρείου να, 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 είναι... να το κάνει πράξη. Το 2019, που ήμουν στην κοινοβουλευτική ομάδα, ε, στην διαδικασία τη αναθεώρηση τη Βουλή, υπογράψαμε η κοινοβουλευτική ομάδα ότι θέλουμε την αναθεώρηση, αναθεώρηση με την προπόθεση τη αλλαγή ε, του άρθρου το άρθρο 16. 16 τώρα, σήμερα, θέλω να σα πω υπό αυτέ τι συνθήκε, να σα πω την προσωπική μου άποψη. Άρα, δεν είναι συνειδησιακό το νομοσχέδιο για να, να, μην, για να τα ξεκαθαρίζουμε, γιατί. Ναι, ναι. Δεν είναι συνειδησιακό. Εγώ με 14 χρόνια βουλευτή. Έχω ψηφίσει πολύ δύσκολα νομοσχέδια, γιατί ψηφίζω με βάση τη πλειοψηφία και τη δημοκρατία που υπάρχει. Ακόμα Σε και αν έχετε το... διαφορετική άποψη, Κάτω χιλιάδε φορέ. Άρα και τώρα έχοντα διαφορετική άποψη, δεν έχουμε. Έχουμε... Τα έχουμε την ίδια άποψη όλοι στο Πασόκ. Να ότι, ότι πρέπει. πρέπει... Γιατί, γιατί Κύριε Κωνσταντινόπουλε, αλλάξατε θέση. Συγγνώμη. Mm -hmm. Το Πασόκ έβγαινε με τα στελέχη του και έλεγε ότι ναι, είμαστε υπέρ των κρατικών. Μα είμαστε. Σήμερα βγαίνει ο κύριο Ανδρουλάκη και λέει: Εμεί το καταψηφίζουμε. Μα είμαστε. Καλά, τώρα επιλέξτε. Μισόλαι. Και με τα απογευματινά χειρουργία. Αυτά τα οποία νομοθετήθηκαν πριν από 20 χρόνια, ήσασταν υπέρ γιατί εσά εσείς το νομοθετήσατε. Ακούσατε, έρχεστε σήμερα και τα ψηφίζετε. Έχετε δει το απόλυτο. Σε, λοιπόν, υπάρχει ευθύ, μόνο έτσι. μια διαφορά. Ότι στην Τρίπολη έχουμε δύο αναισθησιολόγους απογευματινά χειρουργία okay. με ποιον θα κάνετε. Ωραία. Εάν λοιπόν. Όχι, όχι, όχι. Με, ε, θέλω να okay. σα ρωτήσω. Okay. Okay. Δεν έχω όχι, άλλο χρόνο. Πάμε, πάμε τώρα. Μου επιτρέπετε να πω την άποψή μου για το. θα ήθελα να πω. Το να ενισχύσουμε το εθνικό σύστημα. Κύριε Γκουλέκα, επιτρέψτε μου μικρό. Να τελειώσουμε πρέπει να τελειώσουμε. Να τελειώσουμε για να κλείσουμε. Θέλω να πω ότι παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω και θα το πω στην κοινοβουλευτική ομάδα ακόμα και την ίστα στιγμή. Ένα κόμμα το οποίο θέλει πραγματικά να κυβερνήσει και το Πασόκ είναι κυβερνητικό κόμμα πρέπει να καλέσει δημόσια τον κύριο Περακάκη με τις να αποδεχτεί δικλίδες ασφαλείας, δι δι ασφαλείας, έτσι ώστε θα δείτε στο τέλο δεν θα τι αποδεχθεί προ το δημόσιο συμφέρον που θα δίνει τη δυνατότητα το, 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 δημόσιο πανεπιστήμιο να έχει αναβάθμιση και την ίδια ώρα να υπάρχουν δικλείδε ασφαλεία. Εγγύησε. Και ασφαλείας. τότε να το ψηφίσετε. Εγγύσετε. 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 Και τότε βά... να το ψηφίσετε, Αυτό αν θέλω. αν τις προσφέρει ο κ. Σπυρακάκη. Εγώ το ψηφίσετε... λέω ότι ένα κυβερνητικό κόμμα, το και εγώ το θέλω και το ζω ω κυβερνητικό κόμμα. Δεν τον ζω ω μια μόνιμη αντιπολίτευση. Τα κόμματα που είναι κυβερνητικά δίνουν δημόσια. Γιατί εμά ήταν υπέρ μα. Είμαστε όλοι υπέρ αυτή τη διαδικασία. Τι εγγυήσει και τι διασφαλίσει οι οποίε κάνουν πράξη τα αυτά που λέμε εμεί. Τότε να το ψηφίσετε όμω. Υπό τι προποθέσει αυτέ θα εφευρέω mm. -hmm. Θα το ψήφισε. Μάλιστα. Είναι η προσωπική Φ. μου άποψη αυτή. Για Είναι σε η προσωπική παραδίες. μου άποψη. Όταν 18 πρώτου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού κατέθεσε πρόταση για ιδιωτική ιατρική σχολή, η CVC που ξέρετε ότι έχει υπάρξει σχεδόν τα πάντα στην Ελλάδα και τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία και το κερδοσκοπικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. με συγχωρείτε, ο κύριο Κασελάκη έχει σπουδάσει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο και έρχεται σήμερα να στρέψει την πλάτη σε αυτό το κράτο. Ευχαριστούμε όλου. πάρα πολύ.